το ποσοστό που θα εξυπηρετηθεί, ή θα πάρουμε τα πρόσωπα ή θα πάρουμε τα ποσά. Εκείνο που μάθαμε χθες από τον εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος στην Επιτροπή είναι ότι πραγματικά γύρω στα 8 δισεκατομμύρια δανείων θα εξυπηρετηθούν, πλην όμως αυτά αφορούν πολλαπλάσιο αριθμό προσώπων από τα υπόλοιπα. Διότι είναι απλό το ζήτημα, τα υπόλοιπα αφορούν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, τα μεγάλα δάνεια τα οποία δυστυχώς τονίζω, οι τράπεζες μέχρι τώρα και ειδικά η Κεντρική Τράπεζα δεν έχει δείξει ένα ζήλο να μπορέσει να τα ανοιχνεύσει και να τα πατάξει. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια που πρέπει να την έχουμε υπόψη μας. Δεύτερον, όσον αφορά τους συνεπείς πληρωτές, δηλαδή αυτούς που λένε, υπάρχει μια βούληση, εκδηλώνεται από την πλευρά της κυβέρνησης, να εξεταστεί το ενδεχόμενο να λάβουν ένα είδος επιβράβευσης, ακριβώς, για να μπορέσουν να εξισορροπηθεί η συνέπειά τους. Και όσον αφορά το θέμα του παλιού νόμου, εγώ νομίζω ότι ο νόμος του 3869 είχε εκμετρήσει το ΖΙΝ που λένε, είχε τελειώσει. Η ισχύ του είχε εκπνεύσει, είχε εγγενείς ατέλειες, υπήρχε χρονοτριβή. Τώρα με το νέο πλαίσιο, η αντικειμενικοποίηση, αν θέλετε, των κριτηρίων, η οποία δεν είναι αυθαίρετη, εισάγονται κριτήρια. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι η έννοια του ευάλωτου δανειολήπτη προσδιορίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια τώρα. Βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα, ποιος θα λύνει τη διαφορά. Εισηγείται μια διαδικασία γρήγορη δικαστική, η οποία θα προσδιορίζει, για παράδειγμα, τα σημεία διαφοράς. Να σας πω τώρα για το ζήτημα. Για τον κύριο Πάσχα τώρα. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει θέμα για τον κύριο Στουρνάρα. Όπως ξέρετε, είχα συμμετάσχει και ως πρόεδρος, μάλιστα, στην Επιτροπή την πρώτη, την εξεταστική για τα δάνεια των κομμάτων και των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Εκεί ο συγκεκριμένος πρωταγωνιστής, αν θέλετε, αυτής της ιστορίας είχε έρθει ως μάρτυρας, μάλιστα πολύ καθοριστικός μάρτυρας, γιατί μας αποκάλυψε ότι υπάρχει ένας ειδικός μηχανισμός επιθεώρησης των εταιριών και μέρους της τραπέζης της Ελλάδος, ο οποίος όταν θέλει να ερευνήσει και να εξετάσει είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός. Αυτό τώρα φαίνεται ότι δεν λειτουργεί πάντοτε παρά μόνο κατόπιν πιέσεων. Εγώ εκφράζω αυτή τη στιγμή την αμφιβολία και το ερώτημα εάν ο έλεγχος που είναι υποχρεωμένη εκ του ρόλου της η Τράπεζα της Ελλάδος να κάνει εκτείνεται και στα πρόσωπα αυτά τα συγκεκριμένα 70 στον αριθμό και στο συγκεκριμένο σχετικά με την νομιμότητα, την τυπικότητα και τον τρόπο εξυπηρέτησης των δανείων που αναμφισβήτητα πήραν. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, η ηγεσία της, να απαντήσει, όσο δεν το κάνει είναι εκτεθειμένη, και για ένα δεύτερο λόγο. Διότι, όπως ξέρουμε πολύ πρόσφατα, με αφορμή ένα δάνειο πολιτικού προσώπου, εκδήλωσε πολύ γρήγορα τα ανακλαστικά, αποδείχθηκε πως δεν είχε δίκιο ότι το δάνειο ήταν μάλιστα νομιμότατο. Τώρα που υπάρχει μια σκαστή παρανομία, διώκεται ο πρωταγωνιστής της και ενδεχομένως και άλλα πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν σε αυτή τη μεγάλη έκταση. Γιατί μας φέρει τώρα χρόνο να εξηγήσουμε πως γινόταν αυτή η διαδικασία πλουτισμού. Γινόταν με έναν τρόπο ο οποίος ουσιαστικά παράκαμπτε τραπεζικούς κανόνες, κανονισμούς της Τράπεζας της Ελλάδος και στην ουσία άφηνε εκτεθειμένες τις τράπεζες, διότι τα χρήματά τους το πιο πιθανό είναι να μην τα πέραν όπως και τα πήραν πίσω. Υπάρχει θέμα και για τον κύριο Στουρνάρα. Βεβαίως, κατά τη γνώμη μου, ναι, πρέπει να διατάξει έρευνα. Αν το συγκεκριμένο πρόσωπο εξακολουθεί να έχει τη θέση του Γενικού Επιθεωρητή, πρέπει να αποπεμφθεί, η γνώμη μου. Και δεύτερον, πρέπει να δώσει εξηγήσεις η ηγεσία της Τραπέζης της Ελλάδος για ποιο λόγο ανέχτηκε αυτό το πράγμα που κλείδαμε, το γνώριζε και τι σκοπεύει να κάνει τώρα. Κύριε Παναγιώτοπουλε, εγώ θέλω να κάνω καταρχήν ένα σχόλιο για να κλείσουμε το θέμα των κόκκινων δανείων. Είναι πολύ ευαίσθητη η θέση εκείνων που δεν θα συμφωνήσουν με τις τράπεζες, διότι μέχρι να παρασχεθεί η δικαστική προστασία είναι στον αέρα και πρέπει να επιδρώνουν κανονικά τη δόση τους. Άρα εκεί έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Χαίρομαι που ακούω από τον κύριο Μπολεμενάκη ότι η κυβέρνηση σκέφτεται να λάβει σοβαρά υπόψη την ανάγκη να στηριχθούν και οι συνεπείς. Και πέρα από αυτούς που έχουν λάβει δάνειο, υπάρχουν και αυτοί που είναι στην ίδια οικονομική και οικογενειακή κατάσταση και δεν λάβανε καθόλου δάνειο. Που και αυτοί θα έχουν, ενδεχομένως θα είχαν τη δυνατότητα να έχουν λάβει δάνειο αν μπορούσαν να το εξυπηρετήσουν. Δηλαδή το πρόβλημα είναι πολύπλοκο από την ώρα που ο δημόσιος προϋπολογισμός παίρνει απάνω ένα κομμάτι του βάρους. Γιατί ο προϋπολογισμός πρέπει να λειτουργεί πάντα με βάση την αρχή της ισότητας. Και επίσης να θυμίσω για άλλη μια φορά ότι ο βαθμός της προστασίας που παρέχεται με τη σημερινή ρύθμιση είναι κατά πολύ μικρότερος από αυτό που παλιότερα είχε επιτευχθεί και που η ίδια η σημερινή κυβέρνηση ζητούσε ίσαμε σήμερα. Τώρα για το θέμα των σκανδάλων, εγώ θα σας πω ειλικρινά. Για το συγκεκριμένο τώρα, εγώ θα σας πω ειλικρινά ότι εγώ προσωπικά, όπως ίσως να το ξέρετε, δεν συμμετέχω σε καμία συζήτηση για σκάνδαλα. Θεωρώ ότι η χώρα έχει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα για να ασχολείται με ανοησίες και με σκάνδαλα τα οποία είναι θέμα που αφορά τη δικαιοσύνη. Αν υπάρχει πρόβλημα δικαιοσύνης, θα ασχοληθεί η δικαιοσύνη και θα δώσει τη λύση. Βλέπουμε λύπη μου ότι η κυβέρνηση συνεχίζει σε μια γραμμή σκανδολολογίας
προσπαθεί να στηρίξει όλη την πολιτική της στην ανέβραση δίθεν σκανδάλων. Είδαμε τι έκανε και με την Οβάρτης και βλέπω ότι τώρα ψάχνει να δώσει απαντήσεις στα αυτά που τραβάει με τον Μπολάκη και τη Λοΐζου. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, θα μου επιτρέψετε να πω. Και καλό είναι η χώρα να συγκεντρωθεί στα σοβαρά της προβλήματα και να αφήσει τα θέματα της δικαιοσύνης στη δικαιοσύνη. Και καλό είναι η κυβέρνηση να μην ανακατεύεται στα θέματα της δικαιοσύνης και να την αφήσει να κάνει τη δουλειά της, χωρίς η κυβέρνηση πάντοτε να θέλει να παίξει το ρόλο της δικαιοσύνης. Αυτό έχω να πω για το σκάνδαλο. Κύριε Τσελέπη. Και με